Μετά από αυτή την είδηση να περάσουμε σιγά σιγά στην σημερινή μας συνέντευξη και να ανοίξουμε το παράθυρό μας υποδεχόμενοι τον Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Ιλχάν, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω. Ήθελα και εγώ, ναι. Αυτό ακριβώς θα σας έδινα την ευκαιρία να πείτε δύο λόγια και για τον Τάσο Βαβατσικλή. Ναι, φυσικά. Τώρα μάθαμε αυτή την είδηση. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Ήταν ένας θαυμάσιος δήμαρχος, ένας άνθρωπος που είχε εξαιρετικές ιδέες και έδωσε μεγάλους αγώνες για την ανάπτυξη της Κομοτινής, μια πόλη την οποία την αγάπησε πάρα πολύ ο Τάσος Βαβατσικλής και νομίζω την υπηρέτησε επάξια και οι πολίτες της πόλης της Κομοτινής τον τίμησαν για πάρα πολλά χρόνια από διάφορες θέσεις. Ας έχει ο Θεός ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει και θα το θυμόμαστε. Πάμε λίγο στην ατζέντα της σημερινή μας συζήτησης. Εδώ και 2-3 εβδομάδες στη Ροδόπη την ταλαιπωρούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και έχει αποδειχτεί εκ των πραγμάτων ότι χωριά, κυρίως περιμετρικά του Λίσου, δεν είναι θωρακισμένα σε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τι δεν έχει γίνει, κύριε Ιλχάν, όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς. Και τι προτείνετε εσείς ως βουλευτής της αντιπολίτευσης να συμβεί? Μάλιστα. Κοιτάξτε, σε τέτοια θέματα θεομηνίας ή πλημμύρων ή διάφορα θέματα που οι πολίτες μας αντιμετωπίζουν, δεν θέλω να πολιτικολογήσω ή να ασκήσω μια αντιπολίτευση στήρα και να κατηγορήσω διάφορους ανθρώπους. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο κίνδυνος καμιά φορά λέει πως έρχεται. Εγώ ακόμα το 2017, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, ακριβώς πριν από 3 χρόνια, είχα καταθέσει μια ερώτηση τότε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είχα εντοπίζοντας και κάνοντας αυταψία σε αυτά τα χωριά και σε αυτά τις περιοχές ότι το κακό ερχόντουσαν. Η Ροδόπη δεν είχε καμία αντιπλημμυρική προστασία. Τότε έκανα έκκληση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησα να δοθούν ικανά ποσά ούτως ώστε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να θωρακίσει την περιοχή. Πέρασαν 3 χρόνια και δυστυχώς είδαμε ότι κανένα έργο ουσιαστικό αντιπλημμυρικό στην περιοχή δεν έχει γίνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τι έγινε, αν η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έστειλε χρήματα ή αν η τωρινή κυβέρνηση δεν έστειλε ή έστειλε, αλλά παρά τα αυτά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν τα διαχειρίστηκε σωστά ή τα διαχειρίστευσε κάπου αλλού, είναι θέματα τα οποία βέβαια θα κληθεί να απαντήσει ο κύριος Περιφερειάκης. Όμως σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν Κίνημα Αλλαγής και εγώ προσωπικά ως τοπικός βουλευτής, είμαστε κοντά στον Περιφερειάρχη. Είμαστε κοντά στο Χρήστο Μέτιο, είμαστε κοντά στον Δημήτρη Γαράνη, κοντά στον Ριτβάν, στον Εντέρ, σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εγώ ως βουλευτής, αν μπορώ, νομίζω και άλλοι συνάδελφοί μου και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία, αν μπορούμε να πιέσουμε την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή υπάρχει θέμα χρηματοδότησης, αυτό θέλω να πω, και αν υπάρχει θέμα χρηματοδότησης και μας πει ο κύριος Περιφερειάρχης και η τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν εστάλησαν χρήματα ή δεν δόθηκε η ανάλογη προσοχή στην περιοχή, τότε όλοι μαζί θα το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια σύσκεψη, να κατεβούμε όλοι μαζί στην Αθήνα και να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Έχουμε πάντως και το λεγόμενο μπαλάκι των ευθυνών, διότι η μεν δημοτική αρχή μας λέει η περιφέρεια ευθύνεται, η περιφέρεια μας δείχνει τον ορεινό όγκο για να μας πει ότι εκεί πρέπει να γίνουν τα έργα με αρμόδιο το δασαρχείο. Τελικά μήπως και οι ευθύνες δεν είναι ξεκάθαρες? Ωραία. Ναι, όμως σε κάθε περίπτωση η ευθύνη ή μάλλον η διαχείριση των έργων ανήκει στον Περιφερειάρχη και στους δημάρχους. Δεν ανήκει στους βουλευτές ή στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένας μοχλός που θα δώσει κάποια χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτά. Άρα, εγώ προτείνω και από εδώ σήμερα και από τη δικιά σας τηλεόραση και μέσω αυτής της συνέντευξης, με το καλό να αναρρώσει ο Περιφερειάρχης μας, να τελειώσει την καραντίνα του και ας προκληθεί μια ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια με παρόντες τους βουλευτές και όλους τους εμπλεκόμενους. Και καλή πίστη, προσπαθώντας να βοηθήσουμε την κατάσταση, να καταγράψουμε τι γίνεται, να δούμε τι έφτιαξε εσωτερικά μεταξύ μας, χωρίς να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου. Γιατί ο κόσμος μας βλέπει και δεν τον ενδιαφέρει το κάτοικο του Μαυρομαντίου ή το κάτοικο στο Λοφάριο ποιος ευθύνεται και τι γίνεται. Ο κόσμος θέλει πράξεις, θέλει αποτελέσματα και οι βροχές συνεχίζονται. Και λόγω των κλιματικών αλλαγών θα έχουμε τέτοια πολύ περισσότερο. και όχι μόνο εκεί, ίσως και στον Ίασμο. Θυμάστε το 2019 τον Αύγουστο είχαμε κάποιες πλημμύρες ακόμα και μέσα στο χωριό του Ίασμου, στον οικισμό Ίασμου. Φέτος, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές άλλων δήμων και οικισμών. Άρα πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη και δεν είναι θέμα αν έχω πολιτικό κόστος, δεν θέλω να κάνω αυτή τη συνάντηση. Και ο Ίασμος αποτελεί, και αν μου επιτρέπετε, και ένα παράδειγμα, επειδή έγινε ένα μικρό αντιπλημμυρικό έργο, εκεί το οποίο δούλεψε, φαίνεται ότι όταν υπάρχει βούληση μπορεί να γίνουν κάποια έργα, έστω και μικρές παρεμβάσεις. Έργα πάντως ο κόσμος. Αν είναι επαρκές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά εμείς τι θέλουμε. Κοιτάξτε, γίνεται με ολόκληρη προσπάθεια. Οφείλει το Υπουργείο Εσωτερικών να ρίξει προσοχή, αλλά οφείλει και η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει συγκεκριμένες όριμες μελέτες, να έχει καταγράψει τα θέματα, αλλά πέραν αυτών των έργων που θα γίνουν αντιπλημμυρικοί. Εδώ και 15 ημέρες, θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν τελείωσαν οι πλημμύρες, έγιναν 15-20 ημέρες. Στο Μαυρομάτι, ας πούμε, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Πρακτική παρέμβαση. Το ανάχωμα, κύριε Βουλευτή, ήταν ανοιχτό. Τους άφησαν τους ανθρώπους να πνιγούν. Ακριβώς. Τώρα, αν αυτή η μικρή παρέμβαση που θα γινόταν σε αυτές τις 15 μέρες, χωρίς το μεγάλο το έργο, θα ήταν ικανό, αν είναι ικανό να αποτρέψει άλλες πλημμύρες, θα μας το πούν οι μηχανικοί. Αλλά δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό ο κόσμος το βλέπει και λέει γιατί. Ή θα έρθουν οι αρμόδιοι και θα εξηγήσουν ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ότι καμία παρέμβαση μικρή δεν θα είχε νόημα. Αλλά εγώ διαπιστώνω, σας λέω πάλι καλόπιστα, ότι υπάρχει και μια κάκιστη ή μη σας πω καθόλου η ενημέρωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και καλό ξανά από εδώ πέρα και τον κύριο Τσαλικίδη και τον φίλο μας τον Χρήστο Μέτιο και όλους μαζί να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, διότι πολύ φοβάμαι μην θρηνήσουμε θύματα. Και εκ θαύματος δεν θρηνήσαμε θύματα εκείνη τη νύχτα στο Λοφάριο. Διότι αν ήταν νύχτα 2-3 η ώρα και κοιμόντουσαν άνθρωποι, όλοι πολύ καλά ξέρουμε ότι θα είχαν πνιγεί. Θεός φυλάξει. Τα καταγράψαμε αυτά, κύριε Ιλχάν, και με επιτόπια ρεπορτάζ εκεί. Συνομιλήσαμε με τους κατοίκους, μας λένε αυτά ακριβώς. Έργα εντωμεταξύ, γιατί πιστεύω ότι σκλείσαμε τις πλημμύρες, περιμένει ο κόσμος και από τη διακομματική. Και υπάρχει η φοβία των κατοίκων ότι κάπου θα χαθούμε στη μετάφραση και κάπου θα παραμείνουμε στο διάλογο. Εσείς, σαν βουλευτής Ροδόπης και μέλος της Επιτροπής, στην οποία και συνεδριάζει, τι θα προτείνατε προς αυτήν, διότι τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα οικονομικά τόσο στη μειονότητα όσο και στην πλειονότητα είναι κοινά. Ο κόσμος θέλει χρήματα και ζητάει παρεμβάσεις από την πολιτεία. Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση με τη Διακομματική Επιτροπή μέχρι στιγμής δυστυχώς διαψεύδει τις προσδοκίες. Θα μου πείτε πού το στηρίζετε, ακόμα δεν βγήκε η απόφαση, ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Καταρχήν υπάρχουν δύο λόγοι. Καταρχήν δεν κλήθηκαν, θα πείτε και η πανδημία, μια ευρεία σύσκεψη όλοι οι φορείς πέραν των γραπτών υπομνημάτων που έστειλαν να παραστούν έστω και με Zoom ή με άλλα τεχνολογικά μέσα να εκθέσουν και προφορικά τις απόψεις τους. Από εδώ βλέπουμε πως η παρούσα κυβέρνηση ή το Προεδρείο στοχεύει σε ένα πόρισμα το οποίο πιθανώς να είναι μια έκθεση ιδεών. Εμείς από την αρχή είπαμε σαν Κίνημα Αλλαγής ότι η Διακομματική έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, είναι κακός που η Διακομματική ήταν μόνο η Ροδόπη, η Ξάνθη και ο Εύρος, ότι έπρεπε να ενσωματωθεί όλη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι αν δεν έχουμε συνολική ανάπτυξη, ούτε επιμέρους ανάπτυξη σε νομούς δεν έχουμε. Αυτό το αίτημά μας δεν έγινε δυστυχώς. Αυτό είναι η πρώτη ένσταση που είχαμε για τη Διακομματική. Η δεύτερη σκέψεις που είχαμε ήταν αφού η κυβέρνηση και οι τοπικοί φορείς, η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα αναπτυξιακά και θεσμικά της περιοχής, όπως καταγράφονται από όλους την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους θεσμούς, από τα επιμελητήρια, από εμάς τους βουλευτές που καθημερινά στη Βουλή παρουσιάζουμε τα προβλήματα. Ποιος ήταν ο λόγος να γίνει αυτό? Μπορούσε να γίνει μια διυπουργική και να είχαμε πάρει δρόμο. Ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης πάντως, για να βάλω και αυτό στο δημόσιο διάλογο, λέει ότι της διακομματικής θα ακολουθήσει μάλλον μια διυπουργική ώστε να πάρουν σάρκα και οστά τα έργα. Όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν χρειαζόταν να γίνει διακομματική για να εφαρμοστούν κάποια έργα τη στιγμή που μπορούσε να γίνει διυπουργική, αν ο σκοπός ήταν άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Διότι τα προβλήματα τα ξέρουμε. Τι κάνει η διακομματική, τα καταγράφει. Παρά τα αυτά όμως, καλόπιστα εμείς σαν κίνημα αλλαγής δεχτήκαμε να είμαστε στην Επιτροπή και δεχτήκαμε να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας. Μέχρι στιγμής έχουμε καταθέσει συνολικά και για τα θεσμικά και για τα αναπτυξιακά όλες τις προτάσεις μας στο Προεδρείο. Θα δούμε τελικά το πόρισμα που θα προταθεί από την πρόεδρο της διακομματικής, την Τόρα Μπακοκιάνη. Δουλεύουν οι εμπειρογνώμενες επάνω σε αυτό και αν δούμε ότι μας ικανοποιεί, τότε σαφώς θα το συνυπογράψουμε. Αν όμως διαπιστώσουμε ότι έχει μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα και δεν αφουγράζεται τα προβλήματα ή δεν είναι ικανό, θα ζητήσουμε να γίνει δεκτή ή να ενσωματωθεί και η δικιά μας η πρόταση του κινήματος αλλαγής. Νομίζω το ίδιο θα πράξουν και τα άλλα κόμματα, χωρίς να θέλω να προδικάσω. Και στη διακομματική θέλω να κλείσω και μια άλλη πρόταση που καταθέσαμε εμείς και λέμε το εξής. Πείτε ότι οι εργασίες της τελειώνουν τέλη Απριλίου, έτσι όπως αποφασίστηκε πριν από 10 ημέρες. Τελειώνουν 10 Απριλίου και παρουσιάζεται ένα πόρισμα, το οποίο το πόρισμα θα λέει να γίνουν αυτά, 10 έργα και 10 παρεμβάσεις. Ποιος θα τις παρακολουθήσει αυτές, ότι θα υλοποιηθούν όλες, και αν αλλάξει η κυβέρνηση ή η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία και αλλάζει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει λέμε εμείς να γίνει μια ειδική επιτροπή κοινοβουλευτική στην Βουλή των Ελλήνων, ολιγομελής, με βουλευτές από κάθε κόμμα, το οποίο τι θα κάνει, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει το αποτέλεσμα της διακομματικής. Αν πράγματι αυτό εφαρμόζεται, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε τους στρακιώτες για ακόμη μια φορά, όπως έγινε το 1990. Το 1990 εκδόθηκε ένα πόρισμα, καλώς ή κακώς συμφώνησαν όλα τα κόμματα, την έκαναν αποδεκτή, όμως ελάχιστα από αυτό το πόρισμα υλοποιήθηκαν. Άρα, για να μην χαθεί στη μετάφραση, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, αλλά και για να μην έχει προεκλογικό χαρακτήρα, αν σκέφτεται ο Μητσοτάκης να κάνει πρόορες εκλογές και να πουλήσουν προσδοκία στον Θρακιώτη ότι ξέρεις, φτιάξαμε ένα πόρισμα και το αύριο θα είναι λαμπρό για σας, ας αποφασιστεί να γίνει αυτή η ειδική επιτροπή, ούτως ώστε η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε υπουργός να έρχεται να λογοδοτεί κάθε μήνα ή αναδίμηνο από τον πρόεδρο της Βουλής τι έχει πράξει από αυτά που θα αποφασιστούν στη Διακομματική Επιτροπή. Εν αναμονή λοιπόν και του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής και του τι θα συμβεί και με την προσωπική σας πρόταση και ευρύτερα την πρόταση του κινήματος αλλαγής. Μέσα σε όλα πάντως, όσα συμβαίνουν τόσο στη Θράκη τοπικά με τις πλημμύρες, όσο και γενικότερα με τη Διακομματική, βλέπουμε πως έχουμε και εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, με Ελλάδα και Τουρκία να κάθονται στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Δεν είναι ακόμα διαπραγματεύσεις, είναι ακόμα διερευνητικές επαφές. Πώς τα σχολιάζετε αυτά, κύριε Ιλχάν, και αισιοδοξείτε ότι οι δύο χώρες θα καταφέρουν να παραμερίσουν τις διαφορές και να βρουν ένα κοινό τόπο? Θα σας πω πρώτα την αρχή που πιστεύουμε στο κίνημα αλλαγής και μετέπειτα ποιες ενστάσεις τυχόν έχουμε, καθώς και ποια είναι η δικιά μου η προσωπική άποψη. Καταρχήν εμείς ως κίνημα αλλαγής, ως ΠΑΣΟΚ, πάντοτε ήμασταν υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της γείτονος και φίλης Τουρκίας, της Τουρκίας. Διότι εμείς ως παράταξη πιστεύαμε και πιστεύουμε πως η θέση της Τουρκίας πρέπει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος, σύμφωνο όμως πάντα με τους κανόνες του διεθνές δικαίου και το δίκαιο των θαλασσών ή της νομιμότητας. Δυστυχώς ότι οι συνομιλίες διακόπησαν το 2015 δεν ωφέλησε κανένα. Είμαστε υπέρ να υπάρχει διάλογος. Εντάξει, δεν το λέμε διάλογος γιατί αυτές είναι ακόμα διαρευνητικές επαφές που θα δουν αν θα καταλήξουν σε διάλογο κτλ. Όμως είναι καλό να είμαστε σε ένα τραπέζι και να μιλάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Φυσικά, εμείς προτείνουμε το εξής στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί δεν συγκαλείται το πολιτικό συμβούλιο των αρχηγών κομμάτων? Είναι ένα εθνικό ζήτημα. Ο ίδιος, όταν ήταν ανοιχτό το θέμα του Σκοπιανού, ο κύριος Μητσοτάκης καλούσε τότε τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να γίνει το πολιτικό συμβούλιο, όπως και εμείς. Ο ίδιος τώρα καλείται να διαχειριστεί ένα θέμα όσον αφορά τον Ανατολικό Μεσόγειο, όσον αφορά διάφορα θέματα, και δεν, για να γίνει να υπάρξει μια εθνική συνανόηση σε αυτό το θέμα. Αλλά αρνείται ο κύριος Μητσοτάκης παρά τις επανειλημμένες συστάσεις. Και τρίτον, ως τοπικός βουλευτής και ιδίως από τη μειονότητα. Είμαστε εμείς άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούμε την ειρήνη. Εμείς, αν μη τι άλλο, θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη στη Θράκη. Κύριε, αγαπητέ μου, 15 χρόνια δίνω προσωπικό αγώνα προκειμένου να εδραιώσω την ειρήνη και μεταξύ των δύο κρατών και ιδίως την ειρηνική συνύπαρξη των χριστιανών και των μειονοτικών συμπολιτών μας στην περιοχή. Όμως, όσα εμείς καταφέραμε να χτίσουμε εδώ πέρα, είτε με τους προϋπάρχοντες βουλευτές, είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι ο καθένας μας στη Θράκη, η πολιτική, η διοικητική, όλες οι αρχές, έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για να καταφέρουμε, δεν μπορεί αυτό να καταστραφεί. Και η ειρήνη θα φέρει ανάπτυξη, και η ανάπτυξη θα φέρει οικονομική ευημερία, και η οικονομική ευημερία θα φέρει την πολυπόθητη, αν θέλετε, συνύπαρξη στην περιοχή σε ακόμη καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή θα μπορέσει να αναδειχτεί ο πλούτος στην Δυτική Θράκη. Όπως είπατε πάντως και εσείς ο ίδιος, για να γίνουν οι όποιες επαφές των δύο χωρών καλή την πίστη, θα πρέπει η γείτονα Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν να σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και μέσα στον αστερισμό των όποιων διαπραγματεύσεων, η προκλητική ατζέντα δεν περιορίζεται μόνο στο τι κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο, αλλά πολλές φορές έχουμε δει και προκλητικές ανακοινώσεις για το τι συμβαίνει στη Θράκη. Να θυμίσω, στις 29, τώρα δηλαδή, του Γενάρη, βγήκε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κάνει λόγο για καταπίεση της τουρκικής, όπως την αναφέρει, μειονότητα, αν θέλατε να μου το σχολιάσετε. Ναι. Κοιτάξτε, όταν τα δύο κράτη καταλήξουν μετά τις διερευνητικές επαφές σε κάποια θέματα, μπορεί και είναι ανοιχτός και ο δρόμος των δικαστηρίων, δηλαδή συγκεκριμένα του δικαστηρίου της Χάιφας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε κάτω από ποιες προϋποθέσεις, και εμείς ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε τοποθετηθεί στην Βουλή με τον αρμόδιο τομεάρχη μας, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, το τι πρέπει να γίνει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί οι δύο χώρες με ένα σύννεφο σχετικό να πάνε στο δικαστήριο και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ευρύτερα όμως, κατά την πεποίθησή μας και η πεποίθησή μου, αν μπορέσουμε και δώσουν λύση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αιγαίο γενικά, θα όλα τα υπόλοιπα θέματα που θέσατε, και αφορά τη Θράκη και ειδικότερα και γενικότερα, νομίζω όλα θα βρουν τον δρόμο τους και όλα θα λυθούν. Διότι η πολιτική βούληση μετράει προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά για τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου, κοιτάξτε, όντως τότε τα γεγονότα που είχαν γίνει το 1990 ήταν γεγονότα που πραγματικά μας λύπησε. Είχαμε βανδαλισμούς στα μαγαζιά και δεν είχαμε ωραία γεγονότα. Περίπου είχαμε γεγονότα όπως ήταν τα Σεπτεμβριανά του 1955. Έχουν αφαιθεί πάντως πίσω αυτά από την τοπική κοινωνία, η οποία συνυπάρχει. Συνυπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να μην συγκρίνονται σε μέγεθος, έτσι, για να ακριβοδικήσω, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι θυμόμαστε από ακραίους κύκλους το τι έγιναν, πράξεις βίας κατά συμπολιτών μας την ακίνητη και κινητή περιουσία τους πάνω. Όλες αυτές οι εμπειρίες που ζήσαμε το 1990 μας πήγαν χρόνια πίσω. Μετά από αυτό συγκρατήθηκε η Διακομματική Επιτροπή. Τότε με ομόφωνη απόφαση όλων των κομμάτων εξαγγέλθηκε η ισονομία και η ισοπολιτεία από τον τότε Πρωθυπουργό, τον Μιξοδέλο Μητσοτάκη. Όμως, από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει τεράστια βήματα προς την νομιμότητα. Όμως χρειάζεται να γίνουν και άλλα βήματα. Ιδού και ύπαρξης θεμάτων στη διακομματική, και γι' αυτό μάλλον, και γι' αυτό σίγουρα, αυτή είναι η λέξη κόκκινη, αποφασίστηκε να μπουν και θεσμικά θέματα στο χώρισμα της διακομματικής εκτροφής, αναγνωρίζοντας η πολιτεία ότι όντως κάποια θέματα είναι ακόμα ανοιχτά και αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν κατόπιν διαλόγου με τη μειονότητα και όλους τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, καλόπιστα, μέσα σε πνεύμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εθνικής νομοθεσίας. Και μέσα σε πνεύμα σεμβασμού των συνθήκων, σεβασμού, όπως και η συνθήκη της Λοζάνης, να μου επιτραπεί αυτό για να είναι καταγεγραμμένο δηλαδή, και στην συνέντευξή μας. Εμείς προτείνουμε ειρήνη. Δεν έχουμε να φοβηθούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε όσον αφορά την περιοχή. Η Θράκη χρειάζεται ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Βαρεθήκαμε, αν μας επιτροπεί ο λόγος, όλοι οι θεσμικοί φορείς να το λέμε, αλλά εμείς δεν θα κουραστούμε ως πολιτικός, δεν θα κουραστώ εγώ να αγωνιστώ για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, περάσαμε μια δύσκολη πανδημία. Η καπνοπαραγωγή, παραδείγματος χάρη, και οι πολύ μικροεισοδηματίες αγρότες και η βαβοκοπαραγωγή δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Παρότι η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις ζημιές του 18 στο Βαμβάκι, δεν έχει καταβάλει ακόμα τίποτα. Ενώ για τους καπνοπαραγωγούς, που αν σταματήσει η παραγωγή, η καλλιέργειά τους, η εθνική οικονομία της χώρας θα χάσει εκατομμύρια, διότι οι καπνοβιομηχανίες και οι μεταποιητικές εταιρείες, πουλώντας αυτό το υπέροχο καπνό μπασμά, συντηρούν και πληρώνουν φόρους. Πρέπει, και καλό από εδώ ξανά το νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη φορά, να σκύψει επάνω στο πρόβλημα, να υιοθετήσει την δικιά μου πρόταση, καθώς και πρόταση και των άλλων φορέων, κοινοπραξία καπνοπαραγωγών, την πρόταση των μεταποιητικών εταιριών, διότι όλοι είμαστε μέρος αυτού του προβλήματος. Διότι μια ανάπτυξη ή η συνέχιση καλλιέργειας του καπνού είναι κάτι που θέλουν οι ίδιοι καπνοπαραγωγοί, αλλά χωρίς να υπάρξει μια συγκεκριμένη στήριξη από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, θα υπάρξει φτώχεια, η φτώχεια θα φέρει εγκρίνεια και δεν θα είναι μόνο κακό ως προς τα εκλογικά αποτελέσματα για το κυβερνών κόμμα. Δεν θα χάσει δηλαδή μόνο η Νέα Δημοκρατία εκλογικά, αλλά θα χάσει συνολικά όλη η Θράκη. Κύριε Ιλχάν, πριν σας αποδεσμεύσω, κατανοητό το έτοιμά σας για τους παραγωγούς. Προφανώς πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι συζήτησης και η βαμβακοπαραγωγή και η πολυπαραγωγή με τον νέο Υπουργό για να στηριχθούν. Υπάρχει δέσμευση η οποία ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Δηλαδή ήθελα να διασυνδέσω ότι τα προβλήματα της Θράκης είναι υπαρκτάκα, αναπτυξιακά, οικονομικά. Αυτά. Με αυτά ο κόσμος ασχολείται και αυτό νομίζω είναι η προτεραιότητα η δικιά μου σε αυτή τη θητεία. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πολλής λόγος γίνεται για την επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών στο φυλάκιο του Εύρου που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ποια η θέση του κινήματος αλλαγής ως προς αυτό? Και τη χαρακτηρίζουμε ως ανώφελη, έγινε χωρίς διαπραγμάτευση, δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα, δεν είναι λειτουργικό, δεν εξυπηρετεί κανένα πρακτικό σκοπό και απορούμε μέχρι και σήμερα γιατί επιμένει η κυβέρνηση, παρά τις δεσμεύσεις τις οποίες είχε δώσει, να μην γίνει αυτό το φυλάκιο. Νομίζω αυτό το θέμα του φυλακίου μας υποκρύπτει κάτι άλλο, όμως εμείς ως σύσσωμοι όλοι συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη, να μας εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί το έκανε αυτό. Τι μας υποκρύπτει, κύριε Βουλευτά, τι εκτιμάτε ότι μας υποκρύπτει η κυβέρνηση? Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Εμείς εδώ υπάρχουν, λέγονται ότι υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, αλλά σε κάθε περίπτωση από τα υπάρχοντα γεγονότα και οι καταθέσεις των κατοίκων και φορέων στον Εύρο, οι οποίοι ασχολούνται βέβαια πιο εκτενώς με το ζήτημα, ήδη λένε ότι η χρησιμότητά της δεν είναι δεδομένη. Κατανοητό. Ως προς αφορά τη φύλαξη των λατρομεταναστών. Υπάρχουν δομές στην Ελλάδα να τους φιλοξενήσουν. Δεν ήταν απαραίτητο να γίνει εκεί πέρα, αλλά θα δούμε και θα καλέσουμε τον Πρωθυπουργό για ακόμη μια φορά να απαντήσει εντός της Βουλής για αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εγώ. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, σε μια αναλυτική συνέντευξη τόσο για τις πλημμύρες της Ροδόπης, όσο για τη Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης, τις διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όσο και το ενδεχόμενο να επεκταθεί το ΚΙΤ Εύρου.